Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Εξελίξεις είχαμε στα ενεργειακά από την διαπραγμάτευση στις Βρυξέλλες με την κυβέρνηση να προωθεί πλέον την πώληση της ΔΕΗ. Μαζί μας η Πέννη Χαλάτση, δημοσιογράφος στο Inside.gr. Πέννη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τέτα. Ο κύριος Σταθάκης επέστρεψε από τις Βρυξέλλες με τη δέσμευση να δρομολογήσει πλέον την πώληση της ΔΕΗ. Έχει να αντιμετωπίσει τρία μέτωπα. Το ένα μέτωπο φυσικά είναι οι θεσμοί που πρέπει να ικανοποιήσει κάποια από τα αιτήματα των θεσμών. Το δεύτερο μέτωπο είναι το εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ και οι αντιδράσεις που θα υπάρξουν σε αυτό. Και το τρίτο, βέβαια, να εξασφαλίσει τη βιωσιμότητα της ΔΕΗ. Τι εννοούμε με τη βιωσιμότητα της ΔΕΗ? Εννοούμε ότι θα πρέπει να εξασφαλίσει και τη ρευστότητα και την ανάπτυξη και τις θέσεις εργασίας και τις επενδύσεις. Να πάμε στο ένα κομμάτι από αυτά που είναι το εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως λέει το ρεπορτάζ του insider.gr, εκεί δεν αναμένουμε να υπάρξουν μεγάλες αντιδράσεις, καθώς μάλλον η διατύπωση θα αφήνει κάποια παραθυράκια ανοιχτά, οπότε αυτό θα δώσει τα περιθώρια σε κάποιους βουλευτές να χαθούν το πλεονέκτημα, μάλλον να χαθούν μέσα στη μετάφραση. Το άλλο κομμάτι που αφορά στη συμφωνία με τους θεσμούς, εκεί θα υπάρξει κάποια ρητή δέσμευση για πώληση μονάδων. Η πώληση των μονάδων σαν διαδικασία θα ξεκινήσει από το 2018 μάλλον. Δεν ξέρουμε ποιες μονάδες θα συμμετάσχουν στο πακέτο αυτό. Ακόμα είναι κάτι που θα εξεταστεί εν καιρό. Και το τελευταίο κομμάτι είναι ότι βλέπουμε να φεύγουμε πλέον από το θέμα των ΝΟΜΕ, των δημοπρασιών, ίσως και των θυγατρικών, και να προχωράμε στο θέμα των λιγνητικών και υδροηλεκτρικών μονάδων. Σε αυτό να πούμε επίσης ότι οι θεσμοί ζητούν πώληση και υδροηλεκτρικών μονάδων, κάτι που το Υπουργείο θέλει να αποφύγει και επιμένει μόνο στην πώληση των λιγνητικών μονάδων. Αυτό όμως μάλλον δεν θα γίνει δεκτό, καθώς ένα market test που είχε γίνει το 2012 επί Κωνσταντίνου είχε δείξει ότι οι ξένοι επενδυτές θέλουν να αγοράσουν κυρίως υδροηλεκτρικά. Τώρα να πούμε κάτι άλλο. Φαίνεται να επανέρχεται και το θέμα της μικρής ΔΕΗ, το θέμα που ένα σχέδιο που είχε προωθήσει ο κύριος Μανιάτης. Αυτό ουσιαστικά έλεγε για 30% πώληση μονάδων. Ένα πρόβλημα που υπάρχει είναι ότι η χρηματιστηριακή αξία της ΔΕΗ αυτή τη στιγμή είναι στα 0,6 δις ευρώ, δηλαδή 600 εκατομμύρια περίπου ευρώ. Αυτό δίνει το επιχείρημα σε μερικούς να πούν ότι δεν θα πιάσει υψηλή τιμή η ΔΕΗ το 40% έτσι και πουληθεί. Αυτό είναι βέβαια λάθος, καθώς η εμπορική αξία και η λογιστική δεν υπολογίζεται με αυτόν τον τρόπο. Υπάρχουν τα assets, υπάρχουν τα φράγματα, τα εργοστάσια της ΔΕΗ και όλα αυτά πρέπει να υπολογίσουν. Τι σημαίνει τώρα η πώληση της ΔΕΗ? Η πώληση της ΔΕΗ, αν τελικά γίνει, που όλα δείχνουν πως πάμε προς αυτή την κατεύθυνση, σημαίνει ότι από τη μία θα υπάρξει μεγαλύτερο ανταγωνισμό. Θα δημιουργηθούν και άλλες εταιρείες, ίσως οι καταναλωτές να έχουν φτηνότερα τιμολόγια μέσω του ανταγωνισμού. Από την άλλη, κάποιοι θεωρούν ότι αν πουληθεί η ΔΕΗ, αυτό θα καταστήσει πιο βιώσιμη την κατάσταση της επιχείρησης, θα μπορεί να διαχειριστεί πελατολόγιο, τώρα διαχειρίζεται 7,5 εκατομμύρια πελάτες, ίσως να πέσει στους μισούς, θα μπορεί να διαχειριστεί αυτό το πελατολόγιο, τα χρέη και θα μπορέσει να αναπτυχθεί.